κυριολεκτικά στον ύπνο έπιασε τους κριτικούς ο σεισμός που ταρακούνησε την Κρήτη. Οι περισσότεροι ξύπνησαν ανήσυχοι και σε πλήρη σύγχυση από τον εγκέλαδο, ενώ για 30 λεπτά τα τηλέφωνα μπλόκαραν και ήταν δύσκολες οι τηλεφωνικές επικοινωνίες. Δεν είχα κοιμηθεί ακόμα και ήμουν στο κρεβάτι και ένιωσα ένα ισχυρό κούνημα και σηκώθηκα και συνέχιζε. Και μετά πήγα στο Google και είδα ότι ήταν 5,2 έγραφε στην αρχή, το πρωί έγραφε 5,5. Εντάξει, τρόμαξα λίγο, αλλά μετά είδα ότι ήταν ησυχία παντού και ξανακοιμήθηκα κι εγώ. Κοιμόμουν φυσικά, εντάξει, ξύπνησα. Στην αρχή νομίζω ότι είναι δικό μου, ότι ζαλίζομουν, αλλά λέω, οκ, okay, κάνει σεισμό. Αυτό, εντάξει, δεν τρομάξαμε πολύ. Ήταν μέσα στη νύχτα γι' αυτό. Αυτά. Γενικότερα δεν ανήσυχε. Εντάξει. Όσο όλος ο κόσμος, όχι παραπάνω, δεν το τρομάζω δηλαδή ιδιαίτερα με τους σεισμούς. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο σεισμός μεγέθους 5,5 ρίχτερ σημειώθηκε 1/4 μετά τη μία τα ξημερώματα, 63 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Κάσου και είχε εστιακό βάθος 46,9 χιλιόμετρων. Αυτού του τύπου του σεισμούς νομίζω δεν πρέπει να ανησυχούμε, γιατί αυτοί οι σεισμοί αφενός μεν είναι σε ένα σχετικό μεγάλο βάθος, 60-70 χιλιόμετρα και πάνω στην Αφρικανική πλάκα. Αφετέρου οι συνθήκες που επικρατούν σε εκείνα τα βάθη είναι τέτοιες που δεν δημιουργούν ούτε μετασεισμούς πολλούς, ούτε μπορούν να ενεργοποιήσουν κάποια άλλα ρήγματα στην ευρύτερη περιοχή. Να σας πω ότι κοιμόμουν και ξύπνησα, αλλά η γυναίκα μου πανικοβλήθηκε. Εντάξει, εγώ χαλαρά. Πότε τον ένιωσα απόψε, η γυναίκα μου τον ένιωσε. Ήταν αρκετά ισχυρός από ό,τι φάνηκε. Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Ανατολική Μεσόγειο, είχε μεγάλη διάρκεια και είχε την αίσθηση γροθιάς, όπως εξηγούν οι ειδικοί. Η διάρκεια που οφείλεται στο ότι ακριβώς επειδή το βάθος του ήταν σημαντικό, δηλαδή γύρω στα 50 χιλιόμετρα, λόγω των αποσβέσεων των κυμάτων που ταξίδεψαν σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, έφτασαν μόνο τα κύματα τα οποία είναι μεγάλης περιόδου. Δηλαδή ουσιαστικά έδωσε μια μεγάλη χρονική διάρκεια στο φαινόμενο των κυμάτων που περνάγαν. Επίσης, τα κύματα αυτά όταν ταξιδεύουν φτάνουν σχεδόν στην επιφάνεια, σχεδόν κατακόρυφα, με αποτέλεσμα να έχουμε την αίσθηση σαν μιας γροθιάς, ενός χτυπήματος. Σύμφωνα με τον Ευθύμιο Λέκα, ο σεισμός εντάσσεται στην οπισθοχώρα του ελληνικού τόξου και κύριο χαρακτηριστικό του ήταν το μεγάλο βάθος της τάξης των 80 χιλιόμετρων, με τις εκτιμήσεις για το εστιακό βάθος να είναι πολλές και διαφορετικές. Σημασία όμως δεν έχει το μέγεθος, έχει κυρίως η αισθητότητα του σεισμού που έγινε αισθητό σε μια πολύ μεγάλη περιοχή από τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, την Τουρκία, ακόμα και την Αίγυπτο, γιατί παρουσιάζει τα φαινόμενα κατευθυντικότητας. Και επειδή ο σεισμός έχει ένα κύριο χαρακτηριστικό, ότι έχει ένα πολύ μεγάλο βάθος, δηλαδή της τάξης των 81 χιλιόμετρων περίπου. Για μία ακόμα φορά η θάλασσα μας έσωσε, καθώς ο σεισμός σημειώθηκε ανάμεσα σε Κρήτη και Κάσο. Όπως εκτιμάται, δεν θα υπάρξουν πολλές ή ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις και δεν προκύπτει λόγος ανησυχίας. Δεν θα έχει πλούσια μετασεισμική ακολουθία. Η μετασεισμική ακολουθία είναι μικρή σε αυτές τις περιπτώσεις και δεν προμηνύεται κάποιος μεγαλύτερος σεισμός. Η Κρήτη, όπως φαίνεται, θα πρέπει να συνηθίσει τις επισκέψεις του εγκέλαδου, καθώς λόγω της βύθισης της Αφρικανικής πλάκας, οι συχνές σεισμικές δονήσεις εντάσσονται στην καθημερινότητά μας. Αυτή η σεισμικότητα είναι απόλυτα φυσιολογική. Κατά καιρούς έχουμε τέτοιους σεισμούς, οι οποίοι φτάνουν και σε μεγαλύτερα βέβαια βάθη, μέχρι και τα 170 χιλιόμετρα. Δεν είναι τόσο συχνή όσο είναι η επιφανειακή σεισμή που έχουμε γύρω από την Κρήτη, αλλά είναι μέσα στο πλαίσιο της φυσιολογικής εξέλιξης αυτής της διαδικασίας που γνωρίζουμε πολύ καλά, που συμβαίνει κάτω από τα πόδια μας, δηλαδή της βύθισης της Αφρικανικής πλάκας.